Εμείς όμως θα φύγουμε για λίγο. Θα πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Γιάννη Κωνσταντινίδη, ο οποίος έχει γράψει το κείμενο για τον θεατρικό μονόλογο το Λουκούμι, το οποίο θα δούμε απόψε το βράδυ στο Μπίργο Μπαζέου, στα πλαίσια του Φεστιβάλ 2018. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε? Γεια σας, καλά, εσείς, εύχομαι όλα καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας βρίσκουμε προφανώς στην Άξο, έτσι ή όχι? Δυστυχώς όχι, δεν μπόρεσα να έρθω ενώ ήθελα τόσο πολύ, λόγω διαφόρων υποχρεώσεων εδώ στην Αθήνα. Μάλιστα. Αλλά η καρδιά μου είναι εκεί, κοντά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχετε έρθει αλήθεια στην Άξο? Ναι, έχω έρθει. Πώς σας φαίνεται, θα την προτείνατε στους φίλους σας? Εννοείται. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι έχει περάσει πάρα πολύ κόσμος χρόνος από τότε που ήρθα. Και γνώρισα μια Άξο ιδιαιτέρως αυθεντική και όμορφη και φυσική. Θα ήθελα να ξανάρθω τώρα. Δεν θα ρωτήσω πότε, αλλά να είστε προετοιμασμένος ότι θα έχουν γίνει κάποιες αλλαγές, γιατί ξέρετε, αλλάζουν τα χρόνια, αλλάζουν τα χρόνια, οπότε λογικό είναι να υπάρχουν αυτό. Ο λόγος που σας καλέσαμε είναι γιατί απόψε υπάρχει ένα θεατρικό, ένας μονόλογος, ο οποίος φέρει το όνομα Λουκούμι και θα τον ερμηνεύσει ο Χαρίλαος Τρουβάς. Είναι σε σκηνοθεσία του Γιάννη Σκουρλέτη, σκηνογραφία του Κωνσταντίνου Σκουρλέτη. Αλήθεια, τι ήταν αυτό που σας έκανε να γράψετε για αυτή την υπόθεση, για το Μικελί, νομίζω, έτσι δεν είναι, τον ήρωα? Ναι. Είναι ένα κείμενο του οποίου η ιδέα δημιουργήθηκε πριν από 22 χρόνια. Είχα πάει ένα ταξίδι στη Γάβδο και είχα διαβάσει ένα τουριστικό οδηγό ότι τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν η Γάβδος ήταν τόσο μεγάλο κέντρο αστικό, ας πούμε, που ήταν και επισκοπικό, είχε 8.000 κατοίκους. Παναγία μου. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση, διότι υπάρχουν και άλλα μέρη που κατοικήθηκαν χωρίς να βλέπουμε πλέον τα ίχνη. Σωστά. Βλέπουμε όμως έστω και κάποια χάραξη, έναν θεμέλιο λίθος. Στη Γάβδο τίποτα, δεν είχε μείνει τίποτα. Ούτε από η άχνη, αυτή τη ζωή. Ούτε η άχνη από το Λουκούμι δεν είχε μείνει. Έτσι. Ούτε η άχνη από το Λουκούμι, ακριβώς. Οπότε το ερώτημα που έθεσα και ήταν η αρχή για την κατασκευή ενός μύθου ήταν πώς γίνεται κάποιος να περάσει από αυτή τη ζωή χωρίς να αφήσει κανένα ίχνος. Ποιος είναι ο ψυχικός μηχανισμός του ανθρώπου που δεν αφήνει ίχνη της παρουσίας του στη γη πίσω του. Μάλιστα. Και από εκεί ξεκίνησε αυτή η ιδέα με αποτέλεσμα να καταλήξουμε σε κάτι που, όπως πάρα πολύ σωστά περιέγραψε ο Χαρίλαος Τρουβάς που ερμηνεύει το Μικελί στο Λουκούμι, ο μηχανισμός αυτός είναι εκείνος που κάνει έναν άνθρωπο να μπερδεύει το τυχαίο με το τυχερό. Μάλιστα. Ο Μικελής είναι πραγματικό πρόσωπο ή πρόσωπο το οποίο... Όχι, είναι ένα φανταστικό πρόσωπο, κατασκευασμένο. Θα μπορούσε όμως να είναι και πραγματικό. Ελπίζω να ταυτιστεί όσο το δυνατό περισσότερος κόσμος μαζί του. Μάλιστα. Μου αρέσει αυτή η έκφραση που γράφετε, η οποία είναι ότι η καλύτερη θέση στο καράβι είναι η θέση του Μούτσου. Ναι. Γιατί? Μερικές φορές, ξέρεις, ο Μούτσος είναι αυτός ο οποίος δεν τον λαμβάνει κανένας υπόψη του. Μπορεί να δει τόσα πολλά πράγματα, επειδή ίσως είναι σε μια θέση που δεν το αντιλαμβάνεται κάποιος. Επειδή είναι αμεληταίος, κανείς δεν του κρύβεται και ο Μούτσος βλέπει, λέει μέσα το κείμενο, τι κάνει άνθρωπο τον άνθρωπο και αυτή είναι η σπουδαιότερη γνώση που μπορεί να αποκτήσει κάποιος στη ζωή. Μάλιστα. Είναι μια θέση αφάνειας η θέση του Μούτσου, οπότε είναι και η ιδανική θέση παρατηρητή, διότι τα βλέπει όλα. Ναι. Κανείς δεν τον υπολογίζει, άρα δεν προσποιείται εναντί του. Είναι αληθινός. Θεωρείτε ότι περισσότεροι από εμάς προσποιούμαστε, έστω και σήμερα? Νομίζω ναι. Νομίζω ότι όλοι προσπαθούμε να προβάλλουμε μια ιδανική όψη του εαυτού μας προς τα έξω πάντα, ανά πάσα στιγμή, η οποία δεν είναι η αληθινή. Είμαστε όλοι ευάλωτοι, είμαστε άνθρωποι. Ναι. Όσο και αν πιστεύουμε ότι είμαστε θεοί,
εξακολουθούμε και είμαστε άνθρωποι. Σωστά. Οπότε, ίσως να είναι και αυτό ένα από τα προβλήματα της σύγχρονης εποχής, ότι έχουμε ξεχάσει τη θέση μας και έχουμε αναγάγει τον εαυτό μας σε κάτι άλλο που δεν είμαστε. Ναι, ναι, πιστεύω εγώ ότι πιστεύουμε όλοι ότι είμαστε άτρωτοι, ότι αμελούμε να σκεφτούμε τη φθορά. Ναι. Αυτό το κείμενο θα μπορούσε να είναι επίσης ένα είδος μεμέντο μόρι, όπως λέγανε στην αναγέννηση, για τις νεκρές φύσεις. Αυτά τα έργα ζωγραφικής. Μάλιστα. Που έδειχναν φρούτα. Ναι, ναι, η νεκρή φύση που λέμε. Ναι, σωστά. Ναι. Το οποίο είναι μια πολύ περίεργη ορολογία λατινική, το μεμέντο μόρι, το οποίο σημαίνει θυμίσου το θάνατο. Όμως συγχρόνως θα μπορούσε να σημαίνει θυμίσου ότι κάποτε οφείλεις να πεθάνεις. Μάλιστα. Ζούμε την εποχή του απέθαντου, το οποίο βέβαια πανηγυρικά το βλέπουμε και στις ταινίες και παντού γύρω μας. Ναι, αν και ουσιαστικά έχουμε καταφέρει να πεθάνουμε τα πάντα εκτός από τον εαυτό μας. Γιατί από τη φύση που βρίσκεται σήμερα. Ναι, γεγονός. Ναι. Και η εκδίκηση που παίρνει η φύση πλέον το καταλαβαίνουμε καθημερινά. Ότι βέβαια, ναι, φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Ναι. Μάλιστα. Ο λόγος, εγώ που δεν έχω σχέση με το θέατρο, θα κάνω την απλή χαζή ερώτηση, αν μπορώ να το πω. Ναι. Γιατί να έρθω απόψε το βράδυ στο πύργο Μπαζέων να δω την παράσταση? Γιατί θα δείτε κάτι απροσδόκητο. Ειδικά αν δεν έχετε σχέση με το θέατρο, δεν θα δείτε μία σύμβαση θεατρική η οποία είναι η γνωστή και ενδεχομένως αυτή που κάποιος που δεν πηγαίνει στο θέατρο την απορρίπτει. Υπάρχουν πάρα πολύ έξυπνα, εύπεπτα σκηνοθετικά τρίκ, τα οποία μετατρέπουν αυτή την ιστορία σε ένα πολυσήμαντο λόγο. Δηλαδή καταλαβαίνεις αυτό που λέει, που είναι το πρώτο επίπεδο, αναπόφευκτο όμως καταλαβαίνεις και άλλα πράγματα τα οποία μπορούν να τον συγκινήσουν το θεατή, θεωρώ. Διότι, και το λέω ας πούμε εκ πείρας ως θεατής, διότι έχω δει την παράσταση και έχω συγκινηθεί. Ναι. Σαν, γιατί το έργο που έχει κάνει το σκηνοθετικό ο Γιάννης Σκουρλέτης, τον Bijou de Cant, και το σκηνογραφικό του Κωνσταντίνου Σκουρλέτη, και φυσικά η ερμηνεία του Χαρίλα Τρουβά είναι ένα άλλο έργο από το δικό μου που έχω γράψει το κείμενο. Οπότε πιστεύω ότι δικαιούμαι να εκφράζω και μια γνώμη για το τι βλέπω στη σκηνή. Ναι. Όταν το είδατε, δηλαδή, νιώσατε ότι κάτι έχει αλλάξει σε σχέση με αυτό που έχετε γράψει? Προφανώς όχι. Έτσι. Ναι. Απλά ήταν κάτι ένιωσα ότι αυτή η μεταφορά του στη σκηνή μου έμαθε εμένα κάτι για το έργο που είχα γράψει. Ναι. Και μου επέτρεπε να συμβιβαστώ με αυτή την ιστορία. Η δική μου ιστορία ήταν, κατά τη δική μου κρίση, κοινική. Εμένα αυτό το έργο μου επέτρεψε να συγκινηθώ. Ναι. Το ότι άντεξα τη συγκίνηση, για μένα ήταν μια μεταβολή. Ναι. Μια μετατόπιση από τη θέση μου, την αρχική. Κατάλαβα. Πολλές φορές οι σεναριογράφοι νομίζω ότι έχουν χρησιμοποιεί τον όρο σεναριογράφο, λέω ότι έχετε γράψει το κείμενο, έτσι. Ναι. Έχετε διαφορά όσον αφορά την προσέγγιση που δίνει ένας σκηνοθέτης και υπάρχει μια επαφή μαζί σας για να μπορέσει να αποδοθεί ένα έργο? Κοιτάξτε, οι σκηνοθέτες λένε, εμείς οι θεατρικοί συγγραφείς δεν λέμε τίποτα σχετικά με αυτά. Εμείς απλά ελπίζουμε. Ναι. Οι σκηνοθέτες όμως λένε ότι καλός θεατρικός συγγραφέας είναι ο νεκρός θεατρικός συγγραφέας. Το λένε για πολλούς βέβαια αυτό, όχι μόνο για τους θεατρικούς συγγραφείς. Το λένε και για άλλους που αγωνίζονται. Γιατί κάνουν ό,τι θέλουν. Ναι. Βέβαια, όταν είσαι ένας θεατρικός συγγραφέας, θα έπρεπε ήδη να έχεις προνοήσει πριν ξεκινήσεις να καθίσεις να γράψεις κάτι. Να έχεις προνοήσει ότι αυτό το παραδίδει σε κάποιον, όπως παλιά βάζανε το μήνυμα μέσα στη μπουκάλα και πέπλες τους ωκεανούς. Ναι, ναι, σωστά. Ναι. Όποιος το παραλάβει το διαχειρίζεται όπως θέλει. Ναι. Διαφορετικά γίνε και σκηνοθέτης και σκηνοθέτησέ το. Εγώ δεν έχω αυτή την πρόθεση, δηλαδή να γίνω σκηνοθέτης και να κάνω όλη αυτή την... τη δουλειά που κάνει σκηνοθέτης, την ερμηνεία, την τρισδιάστατη, ας το πω έτσι. Ούτε με ενδιαφέρει να το μάθω. Απ' την άλλη μεριά βέβαια,
ο κάθε συγγραφέας έχει, επειδή είναι μια φυσική λειτουργία του μυαλού, την ώρα που γράφεις μια ιστορία, το μυαλό την εικονοποιεί. Άρα το έχει σκηνοθετήσει επίσης. Ναι, προφανώς, ναι, για να μπορέσει να το αποδώσει, ή τουλάχιστον να το ξαναδιαβάσει, ναι. Το έχει δίκιο. Ναι. Αυτή είναι η αιτία αυτού του φημολογούμενου καυγά. Εμένα η συνάντησή μου με τον Γιάννη Σκουρλέτη και τον Χαρίλαο και τον Κωνσταντίνο ήταν ευτυχής. Ναι. Εγώ εύχομαι σε όλους τους άλλους που γράφουν θέατρο να βιώσουν μια τέτοια εμπειρία. Και συνεργασία. Σωστά. Ναι, σύμπνοια. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος για όλους, ναι, μας έτσι κι αλλιώς, και ζητάω και συγγνώμη. Πόσο εύκολο είναι να γράψει κάποιος ένα μονόλογο? Είναι πιο εύκολο ή δύσκολο σε σχέση με ένα κανονικό? Θεωρείται πιο εύκολο από ότι να γράψει κάποιος ένα διαλογικό κείμενο θεατρικό, διότι ο καθένας έχει βιώσει με κάποιο τρόπο το προσωπικό του παραλήρημα, αν το μεταφέρει σε ένα χαρτί έχει γίνει. Ναι. Από εκεί και πέρα βέβαια, για να αποτελεί ένα έργο τέχνης αυτό, χρειάζεται μία επεξεργασία. Και νομίζω ότι ο τεχνίτης, διότι πρόκειται περί μιας τέχνης που, σίγουρα, έχει και μια μαστοριά. Ο τεχνίτης φαίνεται στη φάση της επεξεργασίας και όχι στη φάση της σύνταξης του πρωτόλοιου. Μάλιστα. Ωραία. Και επειδή χρησιμοποιείτε μια έκφραση, την οποία δεν ξέρω, αλλά την είδα εδώ γραμμένη προφανώς μέσα στο δελτίο ενημέρωσης, ότι αποτελεί ένα είδος φόρου τιμής στους αόρατους της ιστορίας, ο συγκεκριμένος μονόλογος, ελπίζω ότι δεν θεωρείτε τον εαυτό σας ένα από τους αόρατους της ιστορίας, έτσι. Τι να σας πω, αυτό η ιστορία θα έπρεπε να το απαντήσει. Όχι, γιατί εγώ ως δημοσιογράφος αναγκαστικά πρέπει να πάρω το ρόλο του αόρατης ιστορίας, γιατί υποτίθεται ότι εγώ είμαι παρατηρητής και καταγραφέας ιστορίας, ενώ εσείς δεν είστε. Παράγετε κάτι, οπότε δεν πρέπει να είστε αόρατος, γι' αυτό το λέω προφανώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω πραγματικά να σας δούμε κάποια στιγμή στην Άξο με κάποιο καινούργιο έργο ή οτιδήποτε άλλο. Ελπίζω με μια επόμενη ευκαιρία η σχέση μου με το... με τα παιδιά του πύργου, ναι. Άξου είναι φιλική, το παρακολουθώ, εκτιμώ πάντα τις επιλογές που γίνονται. Είναι τιμή μου που έχει προσκληθεί το Λουκούμι εκεί. Μάλιστα. Και ελπίζω με μια επόμενη ευκαιρία να παραβρίσκομαι επίσης. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο του καλοκαιριού, έτσι καλώς δεν έχει τελειώσει, οπότε καλό είναι να παρασμόλυ. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.